Τρομερό! Ρωσική πυραυλή διασπορά Ισκαντέρι κομμάτιασαν έξι ουκρανικά αεροσκάφη στο Μιργκορόντ. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνική δικτύωση δείχνει μια ρωσική πυραυλική επίθεση στην αεροπορική βάση του Μιργκορόντ τη Ουκρανική περιφέρεια Πολτάβα. Η αεροπορική επιδρομή της Μόσχας πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 1η Ιουλίου. Η εγκατάσταση στο Μιργκορόντ αποτελούσε βάση της 831 πρωτης ταξιαρχίας τακτικής αεροπορίας της Ουκρανίας και βρίσκονταν στο κεντρικό τμήμα της χώρας περίπου 160 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας. Η πολεμική αεροπορία του Κιέβου ανακοίνωσε πως ως αποτέλεσμα της επίθεσης υπήρξαν απώλειες αεροσκάφη του εναέριου στόλου της χώρας. Το βίντεο της επίθεσης δημοσίευσε ο διάσημος ρωσικός λογαριασμός Fighter Bomber στο Telegram. Κατά τη διάρκεια του βίντεο, ένα ρωσικό κατασκοπευτικό ντρόν φαίνεται να σαρώνει τον διάδρομο προς απογειώσεων της Ουκρανικής βάσης, στον οποίο υπήρχαν σταθευμένα Ουκρανικά μαχητικά τύπου Azu-27 Flanker. Το ντρόν κατέγραψε την ρωσική επίθεση, ωστόσο ο καπνός που ανυψώθηκε στην βάση μας εμποδίζει από το να δούμε την έκταση τη ζημιάς που προκλήθηκε. Ρώσοι bloggers αναφέρουν πως ο στρατός της Μόσχας χρησιμοποιεί σε βαλιστικούς πυράβλους μικρού βεληνικού τύπου Ισκαντέρ εξοπλισμένους με κεφαλή διασποράς. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, η Ρωσία διαθέτει πράγματι μία έκδοση του πυράβλου Ισκαντέρ ονόματι Ισκαντέρι, η οποία μπορεί να εξοπλιστεί με κεφαλή διασποράς. Αυτές οι κεφαλές περιέχουν αμέτρητα υποπυρομαχικά τα οποία σκορπίζονται πάνω από μία στοχευμένη περιοχή προκαλώντα εκτεταμένε ζημιές. Δορυφορικές εικόνες από την Άσσα επιβεβαιώνουν πως η ρωσική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην Ουκρανική βάση. «Είμαστε σε πόλεμο και δυστυχώς αυτό σημαίνει πως θα έχουμε απώλειε σε εξοπλισμό», δήλωσε ο Ουκρανός εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας Γιούρι Ignat, προσθέτοντα πως «υπήρξε χτύπημα, υπήρξαν κάποιε απώλειες, αλλά όχι όσες θα ήθελε ο εχθρό. Η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία κάνει ό,τι μπορεί για να αντιμετωπίσει τον εχθρό, να τον αποπροσανατολίσει, ακόμη και με ψεύτικους στόχους και άλλα μέσα. Το διάσημο ρωσικό κανάλι Rybar στο Telegram ανέφερε τέλος πως το ρωσικό πυραυλικό πλήγμα είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή δύο Ουκρανικών αεροσκαφών και την πρόκληση ζημιών σε άλλα τέσσερα, ενώ το κανάλι μίλησε και για έμψυχες απώλειες. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.